Έχω πάρει το τέλειο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Monitor. Στην απόψινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε 4 θέματα. Σας χρωστάμε ένα ακόμα θέμα από τη χθεσινή εκπομπή, το οποίο θα το παρουσιάσουμε στις επόμενες ημέρες, καθότι είναι ιστορικό και άπτεται τις γενοκτονίες των ποντίων. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα θέμα που αφορά τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, η οποία είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει δεχτεί ο ελληνισμός ιστορικά. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Μικρασιατών Κωνσταντινοπολιτών Ρίζες Χαλανδρίου, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της περιοχής. Φέτος, οι απανταχού ελληνικές κοινότητες τιμούν τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Μια καταστροφή που προήλθε από πολιτικά λάθη. Εμείς, ως πολίτες του Χαλανδρίου, εδώ και περίπου 110 χρόνια, τιμάμε την Μικρά Ασία, όχι μόνο φέτος, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα για πάντα. Πέρασαν πάνω από 100 χρόνια από τη στιγμή που οι οικογένειές μας βρέθηκαν στην τότε κοινότητα του Χαλανδρίου. Μια αγροτική και εξοχική περιοχή, όπου δεν έμοιαζε σε τίποτα από τις πατρίδες μας, διότι περισσότεροι ήρθαν ως πρόσφυγες από περιοχές οι οποίες ήταν λιμάνια, εμπορικοί σταθμοί και πολυπολιτισμικές περιοχές με τον ελληνικό πληθυσμό να κυριαρχεί στο εμπόριο, τις τέχνες και τα γράμματα. Οι Μικρασιάτες λοιπόν υπήρξαν κοσμοπολίτες λόγω της πολυπολιτισμικότητας στην οποία ζούσαν. Τι ήταν όμως οι Μικρασιάτες? Οι Μικρασιάτες ήταν στη συντριπτική πλειονότητα Έλληνες της Ηπείρου, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων, της Ευβίας, των Δωδεκανήσων, της Μακεδονίας, της Θράκης και οπουδήποτε υπήρξε ελληνικός κόσμος, ο οποίος πριν από αιώνες πήγε ως μετανάστης στη Μικρά Ασία. Δέχτηκαν όμως ως προοδευτικοί άνθρωποι να πατήσουν σε σκαλιά τα οποία προέρχονταν από άλλους λαούς. Όπως οι άλλοι λαοί στη Μικρά Ασία πάτησαν στο σκαλί των Ελλήνων, έτσι και οι Έλληνες πάτησαν στο σκαλί του Εβραίου και σηκώθηκαν, πάτησαν στο σκαλί του Άραβα και σηκώθηκαν, πάτησαν στο σκαλί του Γάλλου και σηκώθηκαν, πάτησαν στο σκαλί του Αρμένη και σηκώθηκαν και έτσι ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί της μάθησης, του εμπορίου, της μουσικής, του αθλητισμού, της λογοτεχνίας και της επιστήμης. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το να λέγεσαι Μικρασιάτης δεν είναι αναφορά καταγωγής, αλλά τίτλος. Δέχτηκαν να χορέψουν τα βάλς, δέχτηκαν να βάλουν στο φαγητό τους μπαχαρικά που δεν ήταν ελληνικά, δέχτηκαν να πιάσουν μουσικά όργανα που ήταν από αλλού, δέχτηκαν να φορέσουν ρούχα που φορούσαν δυτικοί ή ανατολικοί λαοί. Όλη αυτή η πρόοδος όμως έγινε χωρίς να χάσουν τα είδη και τα έθιμά τους, μαθαίνοντας και στις επόμενες γενιές ως κοσμοπολίτες να δέχονται τη διαφορετικότητα ακόμα και στην πίστη όταν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα τα εκπληρώναν με το παραπάνω. Έτσι και εμείς στο Χαλάνδε προσπαθήσαμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτόν τον πολιτισμό, τον Μικρασιάτικο, δίνοντας απλόχερα γνώσεις στη μουσική, τη γαστρονομία, το εμπόριο, τις τέχνες και τα γράμματα, σε μια περίοδο όπου κυριολεκτικά ιδρύθηκε η Ελλάδα μετά από τόσους πολέμους. Η υποδοχή στην πόλη του Χαλανδρίου δεν ήταν και η καλύτερη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα άλλωστε. Όχι τόσο από το σύνολο των κατοίκων, όσο από την εξουσία και τον περίγυρό της, με μεγαλύτερη ντροπή και πανθρωπιά, το αίτημα του Δημάρχου Μάνου Καρελά να χτίσει μάντρα και να χωρίσει τους Μικρασιάτες πρόσφυγες από τους συγχωριανούς συμπολίτες τους. Βέβαια, τιμωρήθηκε στις εκλογές και από Μικρασιάτες και από τον τόπιο πληθυσμό. Εμείς, ως δεύτερη και τρίτη γενιά, αφού πλέον από την πρώτη δεν είναι κανείς κοντά μας σωματικά, δεν ζήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο στο Χαλάνδρι. Κάθε άλλο, λαμβάνουμε σεβασμό και αγάπη από τους συμπολίτες μας. Θα θέλαμε λοιπόν αυτές οι γενιές που προήλθαν από την πρώτη γενιά να ευχαριστήσουμε από καρδιάς για όλα αυτά τα χρόνια όχι το ελληνικό κράτος, το οποίο με τη σύμφωνη απόφαση των εθνών λίστεψε τις περιουσίες μας εκεί και εδώ, αλλά να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστούμε στους συμπολίτες μας, τους προγονούς τους, που όπως και οι δικοί μας έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα, για να είμαστε ελεύθεροι, στους δασκάλους, στους καθηγητές μας, στους ιερείς μας, στους υπάλληλους του Δήμου μας, διαχρονικά και όσους διοίκησαν αυτή την πόλη με ζήλο, χωρίς ίχνος ρατσισμού και εμπάθειας, ώστε να φτάσει το Χαλάνδρι πλέον να είναι μια πόλη ζηλευτή από όλες τις απόψεις. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλες εκείνες τις φορές που μοιραστήκαμε τους ίδιους δρόμους, που όπως λέει και ο Μίκης Θεοδωράκης, δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα ατελείωτα. Στο τέλος, ο Σύλλογος Ρίζες Χαλανδρίου διαβάζει στίχους του Έλληνα λομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη, οι οποίοι αναφέρουν: «Και γίνανε δέντρα μεγάλα, ξανά βγάλαν κλαριά και φύλλα της ελπίδας πράσινα, και πάνω στα κλαριά τους σαν τα πουλιά και λαϊδούν τα παιδιά τους. Δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά της προσφυγιάς. Γενιές που πρόκοψαν γιατί γνώριζαν τι θα πει τιμή, τι θα πει αρχοντιά, τι θα πει πίστη και αγώνας. Γίνανε δέντρα μεγάλα, στο νήσιο τους ξαναστήθηκε ο χορός, ξανάνθησε το χαμόγελο στα χείλη τους.
Άλλωστε, πέρασαν χρόνια από εκείνη τη μαύρη χρονιά και θα περάσουν κι άλλα, και άλλα κι άλλα. Μα τούτα τα δέντρα δεν θα ξεχάσουν ποτέ τους πως η ρίζα τους είναι απέναντι και προσπαθούν να τη θυμούνται και το μέτρο της φλόγας του κεριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κρασιατών Κωνσταντινουπολιτών Ρίζες Χαλανδρίου. Γιατί σας διάβασα αυτή την ανακοίνωση? Γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ρίζες Χαλανδρίου αποτελείται από νέους ανθρώπους. Είναι φρέσκα μυαλά δηλαδή, αγωνίζονται για τη δικαίωση. Οι νέες ιδέες, αντιλήψεις και αντοχές φυσικά. Πολλές φορές έχει επισημανθεί σε αυτό το κανάλι ότι το τελευταίο καιρό ο ελληνισμός θρυνεί πολλές μαύρες ημέρες. Και αυτό δεν είναι καλό. Όταν βλέπεις ότι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, τότε δημιουργείται μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Είναι επίσης πολύ ελπιδοφόρο ότι υπάρχουν κάποιοι που μοιράζονται κοινές ανησυχίες και δεν επαναπαύονται. Το δεύτερο θέμα της απόψινής εκπομπής αφορά την υπόθεση Πακιστανών λαθροδιακινητών, οι οποίοι καταδικάστηκαν με ποινές από 19 έως 141 έτη, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη συμμορία. Οι ποινές επιβλήθηκαν σε 13 Πακιστανούς, οι οποίοι τι έκαναν? Περνούσαν τους μετανάστες από τον Εύρο στο εσωτερικό της Ελλάδας, τους οδηγούσαν σε χώρους όπου τους βασάνιζαν, τους βιντεοσκοπούσαν και έστελναν τα βίντεο με τα βασανιστήρια στους συγγενείς τους, από τους οποίους ζητούσαν λίτρα. Την υπόθεση ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης από τον Μάρτιο του 2021. Η δικογραφία κάνει λόγο για 10 τέτοιες παράνομες διακινήσεις μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στο εσωτερικό της χώρας μας και από το Κιλκής στα Σκόπια. Τα θύματα δεν ήρθαν στο δικαστήριο για να καταθέσουν, αλλά χρησιμοποιήθηκαν οι καταθέσεις που είχαν δώσει στην αστυνομία. Οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές, ειδικά αυτές των βασανιστήριων. Η υπόθεση συμπίπτει με ένα άλλο πολύ ζουμερό ρεπορτάζ, συγκεκριμένα της Μίνας Καραμίτρου στο Open Beyond, όπου μεταδόθηκε ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνονται Τούρκοι στράτοχωροφύλακες, τζανταρμάδες, οι οποίοι κλέβουν τη μαλφή από τους μετανάστες πριν τους οδηγήσουν στο ποτάμι για να περάσουν απέναντι. Χίλιες φορές η Ελλάδα έχει περιγράψει τι γίνεται στον Εύρο με την τουρκική στράτοχωροφυλακή. Και δείτε λοιπόν εδώ στο βίντεο από κάμερες που έχουν καταγράψει ακριβώς τη στιγμή που Τούρκοι στρατοχωροφύλακες έχουν κατεβάσει από το φορτηγό τους μια ομάδα παράτυπων μεταναστών. Εδώ μάλιστα τους βλέπετε την ώρα που κλείνουν την πίσω πλευρά από το φορτηγό, μιας και μόλις τους έχουν κατεβάσει και τους έχουν οδηγήσει μέχρι το ποτάμι για να μπορέσουν να το περάσουν και να φτάσουν στην ελληνική πλευρά. Μάλιστα θέλω να σας πω ότι λίγο νωρίτερα στο βίντεο υπάρχει ένα ακόμα πλάνο Πόπι, όπου φαίνονται να είναι οι παράτυποι μετανάστες συγκεντρωμένοι, είναι αυτό ακριβώς το πλάνο που βλέπετε, συγκεντρωμένοι γύρω από το φορτηγό της στρατοχωροφυλακής. Και γιατί δίνω σημασία σε αυτό το πλάνο? Γιατί όσες φορές έχουν περάσει το ποτάμι και έχουν συλληφθεί από τους Έλληνες συνοριοφύλακες, έχουν περιγράψει πώς οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες τους κλέβουν τα χρήματά τους και ό,τι άλλο έχουν πάνω τους μέχρι να τους αφήσουν να περάσουν το ποτάμι απέναντι. Αυτό που βλέπετε λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι όταν τους ψάχνουν πράγματα για να τους πούν μετά πώς θα πρέπει να επιλέξουν το μονοπάτι για να περάσουν απέναντι. Εδώ έχουμε τους Τούρκους ντεντερμάδες να κλέβουν από τη μια πλευρά τους μετανάστες και από την άλλη πλευρά συμμορίες. Δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα, όποιοι είναι αυτοί. Βλέπουμε συμμορίες να εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και να βασανίζουν τους μετανάστες, στέλνοντας μάλιστα βίντεο από τους συγγενείς τους για να δώσουν λίτρα. Το θέμα λοιπόν αυτό της καταδίκησης αυτών των 13 Πακιστανών είναι σημαντικό. Όπως προαναφέραμε, δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητά τους. Μας ενδιαφέρει όμως ότι κάποιοι οι οποίοι στείλουν συμμορίες εκμεταλλεύονται αυτόν τον ανθρώπινο πόνο και προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδος. Στη χθεσινή εκπομπή Monitor σας παρουσιάσαμε πώς οι οπαδοί της Ομόνιας αψήφισαν τις εντολές της UEFA και μετέτρεψαν το ενός λεπτού σίγη σε ενός λεπτού κραυγή. Το επόμενο θέμα μας έχει πάλι να κάνει με την αποβιώσασα βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ. Πριν από τον απαγωνισμό του Ευαγόρα Παλικαρίδη, είχαν προηγηθεί οι εκτελέσεις δύο νεαρών. Πρόκειται για τους Ανδρέα Δημητρίου και Μιχάλη Καρεολή, οι οποίοι υπήρξαν οι πρώτοι νεκροί του Κυπριακού αγώνα. Η ιστοσελίδα sdna.gr φιλοξενεί κείμενο του συγγραφέα Ανδρέα Μπενόγλου, ο οποίος αφηγείται μια άγνωστη ιστορία που αφορά τους δύο αγωνιστές. Το 1955 η κατάσταση στην Κύπρο μύριζε μπαρούτι.
Η περίφημη ένωση της μαρτυρικής Μεγαλονήσου με την Ελλάδα ήταν ένας πόθος που σιγόβραζε μέσα στο αίμα σύσσωμου του κυπριακού λαού, ο οποίος επιζητούσε τρόπο ώστε να απεμπλακεί από τον Βρετανικό ζυγό. Καθώς το νησί βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από το 1878. Ο Μιχαλάκης Καραολής υπήρξε τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ, μιας επαναστατικής οργάνωσης που έδρασε μεταξύ 1955 και 1959 με σκοπό την οριστική απαλλαγή της Κύπρου από τη Βρετανική αποικιοκρατία και την ένωσή της με την Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 1955 ο Καραολής πυροβόλησε και σκότωσε τον ελληνοκύπριο αστυνομικό Ηρόδοτο Πουλή, φερόμενο ως προδότη και μέλος μυστικών υπηρεσιών που συνεργάζονταν με τους Άγγλους και λίγο αργότερα συνελήφθη σε ενέδρα από τις αγγλικές δυνάμεις. Στις 28 Οκτωβρίου 1955 καταδικάστηκε σε θάνατο διαπαγωνισμού. Απόφαση που αποδοκιμάστηκε από τη διεθνή κοινότητα που ζητούσε επιτακτικά να αποδοθεί χάρη στον 22χρονο αγωνιστή. Η περίπτωση του Καραολή προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, ενώ μέχρι και ο διάσημος Γάλλος συγγραφέας και φιλόσοφος Αλμπέρ Καμί υποστήριξε το αίτημα του καταδικαστέντος για απονομή χάριτος. Στην Ελλάδα οι αντιδράσεις ήταν επίσης έντονες. Γνωστοί Έλληνες καθώς και επίσημοι φορείς υποστήριξαν με θέρμη τον Κύπριο αγωνιστή. Όταν στις 22 Νοεμβρίου 1955 το Ανώτατο Βρετανικό Δικαστήριο της Κύπρου κατακύρωσε την ποινή, άπαντες ξεσηκώθηκαν. Μαζί τους και ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, ο οποίος απέστειλε τηλεγράφημα προς τη Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Β', το οποίο υπέγραφαν ο πρόεδρος του ομίλου Ιωάννης Μουάτσος και ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Παπαναστασίου. Η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων του Τριφυλιού έγκυται στο γεγονός ότι ο Καραολής υπήρξε, εκτός των άλλων, και αθλητής στίβου, άρα και μέλος του ΣΕΓΑΣ. Το τηλεγράφημα που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες και κοινοποιήθηκε στο Ανακτοβούλιο της Αγγλίας, στον ΟΗΕ, στην Προεδρία της Κυβερνήσεως, στο Υπουργείο Παιδείας, στον Εθνάρχη της Κύπρου και στις αθλητικές αρχές, έγραφε τα εξής. Μεγαλειοτάτη. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται εντονότατα άδικον κατά δίκη Κυπρίου αγωνιστού Καραολή. Στοπ. Διατυπώνει αξίωση μελών, αθλητών φιλάθλων, το απονεμηθεί εις αυτόν χάρης. Στοπ. Τυχόν εκτέλεσης εθνικού αγωνιστού αποτέλεση σφαγιασμών ιδανικών ελευθερίας και δημιουργεί αγεφύρωτον χάσμα αίματος μεταξύ ελληνικού και αγγλικού λαού. Τελικά ούτε ο κυβερνήτης της Κύπρου στατάρχης Τζον Χάρτινγκ, ούτε η ίδια βασίλισσα θα συγκινηθούν. Έτσι, στις 10 Μαΐου 1956, ο Μιχαλάκης Καραολής μαζί με τον συναγωνιστή του στην ΑΟΚΑ, Ανδρέα Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη λίγο μετά τον Καραολή, θα απαγχωνιστούν στις κεντρικές φυλακές Λευκοσίας. Οι δύο νεαροί ήταν οι πρώτοι νεκροί του Κυπριακού αγώνα. Περίπου τρία χρόνια αργότερα, το 1959, οι συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου θα επικυρώσουν την ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου και θα σημάνουν το τέλος της Αγγλοκρατίας στο νησί της Αφροδίτης. Η παραπάνω ιστορία αποτελεί μία από τις άγνωστες 160 ιστορίες που περιέχονται στο βιβλίο Λεωφόρος Αλεξάνδρας 160. Για όσους δεν γνωρίζουν, στη Λεωφόρος Αλεξάνδρας 160 στην Αθήνα βρίσκεται το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στο τέλος της εκπομπής αφήσαμε μια συγκλονιστική μαρτυρία. Πρόκειται για την οικογενειακή ιστορία της διάσημης Κύπριας τραγουδίστριας Κωνσταντίνας. Η Κωνσταντίνα γεννήθηκε στη Λευκοσία στις 7 Οκτωβρίου 1963 και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική. Τραγούδησε σε διάφορα μαγαζιά και συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες και τραγουδιστές όπως η Μαρινέλα, η Βίκη Μοσχολιού, η Άννα Βύση, η Χαρούλα Λαξίου, ο Μάριος Στόκας, ο Γιάννης Πάριος, ο Μανώλης Λιδάκης, η Μέρι Λίντα, η Κέτι Γκρέι, η Πόλη Πάνου, ο Σταμάτης Γονίδης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Κώστας Χατζής, ο Βασίλης Καράς, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Στέφανος Κορκολής, ο Μιχάλης Βιουλάρης, η Στέλλα Γεωργιάδου, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο Σταύρος Σιδεράς, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Στέλλος Γιονυσίου και ο Φίβος. Η Κωνσταντίνα έστειλε βίντεο στο κανάλι μας, στο οποίο αφηγείται η ίδια οικογενειακές μαρτυρίες από την τουρκική εισβολή το 1974 και περιγράφει πώς έχασε τον πατέρα της, ο οποίος είναι ένας από τους 2.000 Κύπριους αγνοούμενους. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει. Θα ήθελα να σας βάλω λίγο στην προσωπική και οικογενειακή μου περιπέτεια μέσα από τη δική μου μαρτυρία. Το πρώτο κύμα της εισβολής των Τούρκων ξερίζωσε όλες τις οικογένειες από το σόι της μητέρας μου. 5 οικογένειες ήρθαν να μείνουν στο δικό μας το σπίτι μέχρι να σταματήσει το κακό και μετά να επιστρέψουν πάλι πίσω. Τουλάχιστον αυτό πιστεύαμε αρχικά. Η Λευκοσία να φλέγεται. Πυροβολισμοί ακούγονταν από παντού. Τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν με στόχο το στρατόπεδο BMH και το σπίτι μας να βρίσκεται πολύ κοντά στην πράσινη γραμμή της Λευκοσίας.
αγωνία, φόβος και αναστάτωση. Όταν έγινε η πρώτη ανακοχή, έφυγα με τον μεγαλύτερο αδερφό μου για το σπίτι του θείου μου που βρισκόταν πιο νότια, στην Άσια, έχοντας στο νου πως εκεί δεν θα υπήρχε κίνδυνος. Όμως στις 14 Αυγούστου ξεκίνησε ευνίδια η δεύτερη εισβολή. Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τα περίχωρα της Λευκωσίας, τον Τράχωνα, το αεροδρόμιο, αλλά δεν προχώρησαν πολύ στην πράσινη γραμμή. Έφτασαν μέχρι το προάβλιο του σχολείου μου. Εμείς στην Άσια προσπαθούσαμε να ενημερωθούμε από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο για τις θέσεις των Τούρκων, όταν ξαφνικά ακούσαμε πολλές κόρνες. Πεταχτήκαμε έξω και αντικρίσαμε δεκάδες αυτοκίνητα που, όπως μας είπαν, έρχονταν από την Κυθρέα. Είχε καταληφθεί το χωριό και έψαχναν να μείνουν σε ένα μέρος ασφαλές. Δεν πέρασε ωστόσο πολλή ώρα και άρχισαν να ακούγονται χιλιάδες πυροβολισμοί. Μεγάλος πανικός. Προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τα απαραίτητα, να τα πετάξουμε στο αυτοκίνητο και να φύγουμε. Αυτά έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο αδερφός μου είχε μια μηχανή για μάχα. Ανεβήκαμε άρον-άρον πάνω και τρέχαμε, ενώ οι σφαίρες ηχούσαν από όλες τις κατευθύνσεις. Σε λίγο είδαμε τα ελικόπτερα των Ηνωμένων Εθνών που κάνανε κύκλους από πάνω μας για να προστατεύσουν την περιοχή που μετακινούταν ο άμαχος πληθυσμός. Προχωρήσαμε πολύ και φτάσαμε στο δασάκι της Άχνας που είχε γίνει τότε καταβλισμός προσφύγων υπό την προστασία των Άγγλων. Η οικογένεια του θείου μου αργούσε να φανεί. Αργά το βράδυ όμως τους βρήκαμε. Ήταν 6 άτομα και ήταν όλοι καλά ευτυχώς. Την ώρα της φυγής είχαμε ξεκινήσει μαζί. Αυτοί όμως πήραν άλλο δρόμο, γιατί το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο με τέτοιο τρόπο που δεν τους επέτρεπε να μας ακολουθήσουν αμέσως. Στο πρώτο στενό έπεσαν πάνω σε τάγκ. Κατευθείαν άφησαν το αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή με τα πόδια. Για καλή μας τύχη ήμασταν από τα τελευταία σπίτια στο χωριό και εγκαίρως μπορέσαμε να εγκαταλείψουμε και να σωθούμε από τη μεγάλη σφαγή που ακολούθησε. Μετά από όλα αυτά έπρεπε κάπως να ειδοποιήσουμε την οικογένειά μας ότι είμαστε καλά και βρισκόμαστε σε ασφαλές μέρος. Έτσι και έγινε. Ο πατέρας μου βέβαια, ανησυχώντας, πήρε τα δύο μου αδέρφια και ξεκίνησε για να μας βρει. Όμως έξω από τη Λευκωσία στο στρατόπεδο της Τύμπου η σημαία κυμάτιζε ακόμα ελληνική. Είχε λίγο πιο πριν καταληφθεί από τους Τούρκους. Πυροβολούσαν και χμαλώτιζαν όλους όσους περνούσαν από εκεί. Η πιο συγκλονιστική μαρτυρία όμως που με τσάκισε ήταν αυτή της αδερφής μου Χριστίνας και του αδερφού μου του άντρου, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα μου καθοδόν για την Άσια, όπου στο στρατόπεδο της Τύμπου οι Τούρκοι στρατιώτες σταμάτησαν το λεωφορείο που οδηγούσε ο πατέρας μου και πυροβολώντας τον τραυμάτισαν. Στη συνέχεια με την απειλή των όπλων τους κατέβασαν κάτω από το λεωφορείο, όπου ο 9χρονος αδερφός μου άρχισε να τρέχει για να σωθεί. Η αδερφή μου, 5 χρόνια μεγαλύτερη, του φώναζε απελπισμένο να σταματήσει και να σηκώσει τα χέρια ψηλά, ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τους Τούρκους στρατιώτες να μην πυροβολήσουν. Εκείνος την άκουσε και έτσι γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Αφού παραδόθηκε, τους έβαλαν όλους στο λεωφορείο και διέταξαν τον πατέρα μου να οδηγήσει προς κάποιο μέρος που ήταν και άλλοι εχμάλωτοι μαζεμένοι. Ο πατέρας μου χτυπημένος δεν μπορούσε να οδηγήσει και ούρλιαζε από τον πόνο. Όταν έφτασαν στο μέρος που ήταν και άλλοι κρατούμενοι, η αδερφή μου φρόντισε την πληγή του πατέρα μου και αυτή είναι η τελευταία φορά που τον είδε. Τα αδέρφια μου μεταφέρθηκαν σε ένα στρατόπεδο με γυναικόπαιδα, όπου για 2 μερόνυχτα τους κρατούσαν εχμάλωτους και μετά αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο πατέρας μου βρίσκεται ανάμεσα στους 2.000 αγνοούμενους που αποτελούν και την πιο μεγάλη πληγή της τουρκικής εισβολής και που ελπίζουμε και ευχόμαστε έστω και τώρα να βρούμε κάποια στοιχεία. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Εννοείται πως χρειαζόμαστε και τα σχόλιά σας προκειμένου να βελτιωνόμαστε και να γίνουμε καλύτεροι. Γεια σας!